Δώρα, καταλαβαίνω ότι θες να πάρεις το φόνο πάνω σου για να με σώσεις και το εκτιμώ. Άντε τώρα στο παιδί μας. Καταρχάς δεν έχουμε παιδί. Σωστά. Ποιο παιδί? Ολόκληρο παλικάρι. Ένα πράγμα θέλω να ξέρω μόνο. Θα με περιμένεις να βγω από τη στενή? Ο φρουρός μου είπε να έρθω σε εσάς. Θέλω να ομολογήσω ένα... Φτάσατε κιόλας. Με προλάβατε. Έκανα βλακεία. Πήρα τη Μεσογείο και βρήκα κίνηση. Γκόγκα! Πες το φρούρο κάτω να βαλίσω 12 ευρώ με ποτό. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο πάτερ. Κι εγώ την αγιότητά του περιμένω. Όχι, εγώ περιμένω τον ίδιο. Πάντα είχα την απορία. Τον Τρούλο, πώς τον ξαραχνιάζετε? Έρχεται συνεργείο. Εσείς εργάζεστε αποκλειστικά σε ναούς ή πηγαίνετε και σε σπίτια? Γιατί η συνυφάδα μου, η Ζακλίν, χρειάζεται... Κυρία μου, δεν το κάνω για τα χρήματα. Αλλά, για την τέχνη. Δεν είμαι καθαρίστρια. Α, βλέπω πώς τακτοποιείτε εδώ. Ναι. Μου αρέσει να αξιοποιώ το χρόνο μου μέχρι να έρθει η ώρα της εξομολόγησης. Ο πάτερ Νεκτάριος ξέρει το ανακατεύετε τα πράγματά του. Γούστα έχετε. Ξέρετε, ανήκω στην ενορία του εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είδα φως και μπήκα, όπως λέει η έκφραση. Έχω δει το φως του Κυρίου χρόνια τώρα. Όχι ότι έχω θέμα με όσους το αποφάσισαν στα γερά. Αργά στη ζωή. Έχω δει κόσμο και κοσμάκι να έρχεται... να φεύγει. Βλέπετε, ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα εδώ, όπως και ο πάτερ. Η αγκαλιά του μας χωράει όλους. Μιλώ φυσικά για την αγκαλιά του Κυρίου. Μα, τι βλέπω, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ. Καλημέρα, πάτερ, σας περίμενα. Την ευλογία σας, πάτερ. Να έχεις την ευχή του Θεού, τέκνορ μου. Μα, τι βλέπω, καθάρισες και το γραφείο μου. Να έχεις και τη δική μου. Σε ευχαριστώ. Χαρά μου να σας είμαι χρήσιμη, πάτερ. Η συμβολή σου είναι πολύτιμη, Βασιλική. Ξέρεις πόσο εκτιμώ τη βοήθειά σου. Πάτερ, να αρχίσουμε όμως, γιατί δεν έχω πάρα πολύ. Ήρθα πριν από την κυρία. Είναι μέρα εξομολόγησης, πάτερ. Ευχαρίστως να έδινα τη θέση μου, αλλά πρέπει να πάω κάποια ρούχα στον έρανο. Σας διαβεβαιώ, δεν χρειάζεται κανένα στα ρούχα σας. Ναι, φυσικά. Η κυρία Κλάρα θα περιμένει έξω για λίγο. Α, όχι, εγώ δεν ενοχλούμαι. Πείτε τα, δεν θα διακόψω. Ούτε θα το καταλάβετε πως είμαι εδώ. Πήγαινε, τέκνο. Θα τα πούμε σε λίγο, μόλις τελειώσω. Πόσο σκέφτομαι ότι είχα μιλήσει σε άλλη, νομίζοντας πως είναι η γυναίκα του Αριστίδη μου. Πόσο χαζή. Χαζή εσύ. Μην το ξαναπείς. Τι κυρία Αγγελική μου όμως, ε. Πόση κατανόηση! Μα να το στείλει αμέσως να έρθει να μείνει μαζί μου. Ποια το κάνει αυτό? Κάποια που έχει μπουκτήσει από το τόσο κέρατο, λέω τώρα. Μας έβλεπε σήμερα το πρωί πως ξυπνήσαμε μαζί. Όλο το βράδυ με κρατούσε στην αγκαλιά του. Όλο το βράδυ? Ναι ρε, σου λέω, μάτι δεν έκλεισα. Είχα κολλήσει πάνω της για ασπίδα.
Μην πεταχτεί κανένα ρούρι και μου φάει το στρατηγό. Μήπως θα παραλύσει λιγάκι, δεν μπορεί να ζει μέσα σε τόση βρώμα. Ούτε να έχει ποντίκια στο σπίτι της. Ποντίκια! Μωρέ, ποντίκια είναι το λιγότερο. Αρουραίου σου λέω. Και μάλιστα από εκείνους τους μεγάλους των υπονόμων που είναι σαν μικρές αρκούδες. Αχ, δεν την παλεύω άλλο, ρε φίλε. Θέλω να γυρίσω στο γυναικάκι μου. Μιλάμε, έμπαινε σπίτι και μου σκοβολούσε ο τόπος. Όλα καθαρά, όλα στη θέση τους. Άρε, Τζενάκι, τι βλακία πήγα και έκανα. Τώρα. Δεν θέλω να σου πω εγώ σου τα έλεγα, αλλά. Σου τα έλεγα. Ακόμα. Ξέρετε πόση ώρα περιμένω. Να πας την ευχή του Θεού, τέκνον μου. Ευχαριστώ και για το σημάζεμα. Θα σε δω στο συσίτιο. Την ευλογία σας. Άντε πάλι. Ξέρετε πόσο λάθος είναι να αφήνετε τον κόσμο να σας φυλάει το χέρι. Εδώ ολόκληρος Πάπας Φραγκίσκος και δεν επιτρέπει να του φυλάνε πίστη το χέρι για να μην μεταδίδονται τα μικρόβια από πιστό σε πιστό. Ο ίδιος το είπε. Βλέπεις κανένα πιστό να περιμένει να μου φυλήσει το χέρι. Καλά. Και είναι καιροπιστή αυτή η πιστή. Ναι. Η Βασιλική είναι θησαυρός για την ενορία μας. Από τα χέρια της περνάνε όλα. Συμβαίνει κάτι. Όχι, τίποτα απολύτως. Ρωτάω γιατί διακρίνω έναν εκνευρισμό. Όχι, είναι που σκέφτομαι τι να κάνω με αυτό που λέγαμε. Να πάω να βρω την αεροσυνοδό, μήπως της είπε τίποτα ο Βούβολας την ώρα που τα δίναζε για τα λεφτά. Το σκέφτηκα. Και? Δεν μπορώ να το κάνω. Έχω και μια αξιοπρέπεια. Και είναι το μόνο που μου έχει μείνει. Τέκνον μου, έχεις κάποιο δίκιο. Συγγνώμη αν σε έβαλα κι εγώ σε πειρασμό. Λοιπόν, χαιρετώ. Την ευλογία σας. Ναι, εννοείται. Μα και άλλοι. Θα τον στείλει να μείνει με την κόμενα. Είναι δυνατόν. Και αυτή τώρα είναι μες τρίλη χαρά. Κοιμήθηκαν λέει και αγκαλιά όλο το βράδυ. Καλά και ότι με νοιάζει. Στο κάτω-κάτω χαίστηκα. Ο Βλάκας τα έφτιαξε με την ηλίθεια. Αξίζει ο ένας τον άλλον μέχρι το τελευταίο του κύτταρο. Όχι εγκεφαλικό κύτταρο, γιατί από αυτά δεν διαθέτουν και πολλά. Ούτε αυτός, ούτε αυτή. Μα είπαμε δε σε τη ζώνη σου, χρυσέ μου άνθρωπε. Αν πέσουμε σε κανένα κενό, θα σε ξεκολλάμε από το ταβάνι. Ωχ, ξεχάσαμε τον αρκούδο. Με ποιον θα βγει τώρα ραντεβού? Δεν κάνουν παρέα πια με τον αρκούδο. Χωρίσανε. Πότε έγινε αυτό? Τώρα, τελευταία. Ήταν πολύ χαζός. Ναι, αλλά τον αγαπούσε. Ένιωθε πεταλούδες στην κοιλίτσα της. Τι χαζό ήταν αυτό που είπες. Πεταλούδες δεν μπαίνουν στην κοιλιά. Άσε που έφυγε και ο Βλάκας. Ωραίο να έχουμε το παγκάκι όλο δικό μας. Ε, μπαμπά. Ναι. Όλο δικό μας. Γιατί δεν πας να παίξεις, πρέ αγάπη. Τόσο παιδάκια έχει. Δεν μ' αρέσει αυτό το πάρκο. Θέλω το παλιό. Και αυτό ωραίο πάρκο είναι. Άσε που είναι πιο κοντά στο σπίτι μας. Η κούνια είναι χαλασμένη. Δεν έχει τσουλήθρα. Άσε που βρέχει κιόλας. Δεν βρέχει. Ψυχαλίζει. Να, περίμενε, θα δεις. Δεν βρέχει, καρδιά μου. Αλλά ακόμα και να έβρεχε, θα βρέχει και στο άλλο πάρκο. Ναι, αλλά στο άλλο πάρκο είναι η Δανάη. Άσχετο, έλεγα, ρε Δανάη μου, μήπως καλούσαμε ένα απόγευμα στο σπίτι το Δημητράκη για να παίξετε. Και την κυρία Δώρα, φυσικά. Ήου, τρελάθηκες, μπαμπά. Τόσο χαίνομαι. Μα... Εντάξει, στα γενέθλιά μου τότε. Ναι, αλλά τα γενέθλιά σου είναι σε 2 μήνες. Σωστά. Όμως δεν μπορούμε να τα κάνουμε λίγο πιο νωρίς. Να σου πω, έχεις ένα δίκιο. Πέφτουν Αύγουστο που έχουν φύγει όλοι. Τότε να τα κάνουμε... σήμερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω σαν πατέρας. Οκ. Σου έχουν μιλήσει για τις μελισσούλες και τα λουλουδάκια? Όχι. Όχι, ούτε εμένα. Αλλά υποτίθεται ότι είναι κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, αν μάθεις να μου πεις. Θα σου πω όμως κάτι άλλο. Δώσε βάση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Την αγαπάς, σωστά?
Ευχή και κατάρα σου, δίνω, μην της το δείξεις. Μην κάνεις το ίδιο λάθος που έκανα εγώ με τη μαμά σου. Δεν σε σέβονται μετά, σε έχουν για σκυλάκι τους. Άκουμε που σου λέω, μην της δώσεις σημασία. Ή καλύτερα, κάντε να ζηλέψει. Μιλά σε κάποια άλλη μπροστά της. Θα δεις, θα με ευγνωμονείς μετά. Πάμε. Φύγαμε. Τι είσαι τα μαλλιά σου? Πάμε μια βόλτα μετά. Θα δούμε, βρε Θανάση, με έφαγες πια. Δεν ξέρω, θα σου στείλω μήνυμα αν είναι. Ευχή και κατάρα. Μα τι σας έπιασε στα καλά καθούμενα? Ας το κάνουμε τώρα να ξεμπερδεύουμε. Μην το έχουμε και έγνοια. Να κατεβάσω και το δέντρο από το πατάρι. Να κάνουμε και Χριστούγεννα μαζί. Μην το έχουμε και έγνοια. Άντε να σβήσουμε την τούρια να τελειώνουμε. Δεν έχω καθόλου όρεξη. Ναι, το βλέπω. Έβαλες την πρόχειρη, Διάρα. Εγώ! Χρονιά πολλά, Δανάη μου. Μα δεν γιορτάζω. Δεν έχεις πάρτι? Όχι, πώς σου ήρθε? Έλα, Νικόλ, αστειεύεται. Πέρασε, Νικόλ. Για τη μαμά της το σανσέρ και μου χάλασε στο πάρτι. Ποιο πάρτι? Φτιάξαμε 12 μπόμπες και 70 τυροπιτάκια για ένα παιδάκι. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά? Θέλεις να φας κάτι, Νικόλ μου? Χίλια συγγνώμη, δεν τρώω γλουτένι. Χρόνια πολλά. Α, Δημήτρη, είχα ξεχάσει ότι θα έρθεις. Για Δημήτρη. Το ξέρεις και από χθες? Όχι. Δώρα, πέρασε. Πέρασε, Δώρα. Όχι, όχι, δεν θα μείνω. Α, να μην σε κρατάμε. Γιατί? Ήρθα να αφήσω τον Δημήτρη. Να περάσω να τον πάρω κατά τις 10, είναι καλά? Μα έχουμε και cupcakes. Μια χαρά είναι, Δώρα μου. Τα καλύτερα πάρτι είναι αυτά, τα παιδικά. Έχουν ένα κέφι. Το θυμάσαι μια ζωή. Έλα, έλα. Αχ, πατάω κάτι μαλακό. Α, δεν είναι τίποτα. Ρούχα μάλλον. Να δεις τι έκπληξη ετοίμασα εγώ για το αγόρι μου. Ταρά! Τα κεριά μας μάραναν. Τι, δεν σ' αρέσουν? Να τα σβήσω. Εγώ για πιο ρομαντικά. Σβήσα ρε Λίζα, να πάει στο διάολο. Καλύτερα να μην βλέπω που είμαι. Κάτσε, σου φτιάξα το αγαπημένο σου. Ναι. Γιατί μπήκε στον κόπο, ρε Λιζάκη? Τι είναι? Μπριάμ, πήγε να μου λασπώσει λίγο, αλλά ευτυχώς τελευταία στιγμή το πρόλαβα. Δώρα, πού πάμε? Εμένα ρωτάς, εγώ σε να ακολουθώ. Όχι, ρωτάω, πού πάει αυτή η σχέση? Δεν έχω ιδέα. Αλλά ελπίζω να καθίσει κάπου, γιατί πονέσανε τα πόδια μου. Δεν ξέρω τι να γράψω στα social μου. Είμαι σε σχέση, δεν είμαι σε σχέση. Είναι περίπλοκο. Ούτε μια φωτογραφία δεν έχουμε ποστάρει μαζί. Λες και ντρέπεσαι για μένα. Ειλικρινά τώρα, βρε Θανάση, πού πάμε? Κουραστικές. Είδα έχουν αφήσει δύο πατίνια εδώ πιο πίσω. Μα μου αρέσει το περπάτημα. Δεν έχεις κάνει πατίνι? Στα 11. Και δεν ήταν καν ηλεκτρικό, δεν τα πρόλαβες? Έλα, δεν είναι δύσκολο. Είναι σαν το σεξ. Που είναι σαν το ποδήλατο. Όσα χρόνια και να περάσουνε, δεν το ξεχνάς ποτέ. Μωρέ, μια χαρά το ξεχνάς, σε διαβεβαιώ. Το ποδήλατο? Όχι, το ποδήλατο το θυμάμαι. Το άλλο είναι που σπάω λίγο το κεφάλι μου. Εγώ πάντως, αν θέλεις, στο θυμίζω. Μήπως αργήσαμε? Θα με περιμένει ο Δημήτρης. Μου είπες θα βγούμε βόλτα και θα φύγουμε από τώρα. Σκύλο να έβγαζες, 2-3 τετράγωνα θα τα κάναμε. Να πάμε κάπου, βρε Θανάση, δεν μπορώ να περπατάω έτσι. Αν με αγαπούσες, δεν θα σε νοιάζει που πάμε. Δεν πίνουμε ένα ποτό κάπου να τελειώνουμε? Είναι ένας κολλητός που έχει τα τουμπάρδο κοντά. Να πάμε. Τι μπάρ έχει? Θα πιούμε την πύρα μας και θα χτυπήσουμε και ένα τατού έτσι πως τα κάθομαστε. Λέω να κάνουμε το Δημητράκι. Εγώ θα πάρω τον μισό εντός ο Στέρνο και εσύ τον άλλο μισό στην πλάτη. Θυμάμαι κάποτε υπήρχαν κάτι μπάρ που απλά έπινε στο ποτό σου. Σοκαρίστηκες, το ξέρω. Σταμάτα πια με την ηλικία. Το εξαντλήσαμε. Καλά.
Να κεράσω κρέπα. Μου μυρίσανε, πρέπει να έχει κάπου εδώ γύρω. Σωστά. Να έχουμε κάτι να κρατάμε. Μην κρέμονται και τα χέρια μόνα τους. Αχ, βρε Θανάση, sorry, απλά έχω ξεμάθει. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το Δημήτρη, όταν περνάτε δρόμο δεν του κρατάς το χέρι? Ναι, του το κρατάω. Τα κολοκυθάκια. Τα βάζουμε κατευθείαν στο ταψί ή τα περνάμε μία από το τηγάνι? Συγγνώμη. Έρχεσαι τώρα εσύ ως ηγκόμενα του άντρα μου και με ρωτάς πώς του κάνω τον Μπριάμ. Ποιο να ρωτήσω? Αριστείδη, δεν ήθελες? Στρώσου κάτω και μάθε τα μόνη σου, όπως τα μάθα κι εγώ. Ναι, μέχρι να τα μάθω όμως τι θα τρώει, νηστικό θα μένει. Αχ, είναι και αυτό θα μου πεις. Χαίστηκα όμως. Νομίζω κατάλαβα τι προσπαθείτε να μου πείτε. Δεν νομίζω. Ότι έχω χάσει τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη σχέση. Το μόνο που με απασχολεί πλέον είναι η ανάγκη στο Αριστείδη. Πρέπει να διεκδικήσω το χώρο μου. Συμβουλή δεν θες? Ναι. Τη Λαδόπουλα τη βρέχουμε πρώτα. Ο Αριστείδης, κοπέλα μου, είναι βαμπύρ. Θα σου ρημάξει τη ζωή. Δεν θα μείνει τίποτα για σένα. Θα σου ρουφήξει το μεδούλι. Ξέχνα και τη ζωή σου και τις φίλες σου και τα κομμωτήριά σου και όλα. Θα ξυπνήσεις μια μέρα, θα είσαι 40 χρονών και θα νιώθεις 100 και θα είσαι μόνη σου. Αυτός θα έχει βρει άλλη και θα έρχεται μετά το σαχλοκούδουνο να σε ρωτάει πώς κάνουν τον Μπριάμ. Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να ξέρω. Κάντε την να ζηλέψει. Μιλά σε κάποια άλλη μπροστά της. Νικόλ, τι κινητό έχεις? Έχεις 970. Πες μου το δικό σου και θα σου κάνω αναπάντητη. Έχεις Insta? Μπορείς να με βρεις και εκεί. Θέλω να τη διώξω από εδώ μέσα. Αλλιώς θα την πετάξω από τον μπαλκόνι. Δανάη μου, η μαμά την έφτιαξε. Για την από πάνω λέω. Όχι για την τούρτα. Ψέματα. Λέω και για την τούρτα. Δεν σε αρέσουν πια οι μονόκεροι? Πού είναι ο μονόκερος? Εδώ πάνω. Πλάκα μου κάνετε, δεν τον βλέπετε. Αγγελική, αυτός είναι μονόκερος που τον πάτησε τριεξονικό. Την έφτιαξα και θα τη φάτε. Παιδάκια, ελάτε δίκαι για την τούρτα. Πάμε βοηθά, θα σηκώσουμε την τούρτα. Πού την πάμε? Στη μούρ της Νικόλ. Ελάτε. Λοιπόν. Το τραγουδάκι. Να ζήσεις. Μισό. Νικόλ, μου είπε η μαμά ότι κάνεις κάτι μαθήματα. Μαμά, δεν είμαι πολύ καλή ακόμα. Αφήστε με, ντρέπομαι. Καλά, μη σε πιέσω. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Thanai. Happy birthday to you. Wow. Δανάη, έλα να σβήσουμε τα κεράκια. Σβήστε τα μόνοι σας. Δανάη! Μα τι έπαθε τώρα? Αμάρα, Αγγελική, δεν καταλαβαίνεις κι εσύ. Ολόκληρα γενέθλια μούφα κάναμε και δεν πήρες πρέφα. Ωχ. Πού να το καταλάβω, ρε Τάσο. Τα νύχια μου να μυρίσω. Εντάξει, δεν φταίς εσύ. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Δεν κατηγορώ τον εαυτό μου. Εσένα κατηγορώ. Τελικά, ίσως τα κοριτσάκια πιστεύονται καλύτερα τους παπάδες τους αυτά. Σαν σε φοβάται λίγο, γι' αυτό δεν σου μιλάει. Είσαι και λίγο ευέξαπτη μεταξύ μας. Δεν μου μιλάει γιατί δεν με βλέπει, Τάσο. Και δεν με βλέπει γιατί με έχουν φάει τα εξάσκελα και τα οχτάσκελα για να μπορείς εσύ να μου το παίζεις κουλ πατέρας. Κυφίνα! Που θα με πεις και ευέξαπτη.
Δανάη. Τέλειος μονόκερος. Και είχε έρθει που λες 8 φορές να μεταλάβει μέχρι τον Εσπερινό. Μόνο 8 ποδάκι που δεν μου ζήτησε. Μετά συνέχισε στο παρακάτω καπηλιό. Αμαρτία. Σε καλό να μας βγει η βοήθειά μας. Καλημέρα. Καλημέρα, πέρασε τεχνών. Με συγχωρείτε που μπαίνω έτσι ξαφνικά, αλλά χτύπαγα και πριν δεν με ακούγατε γιατί γελούσατε. Θυμηθήκαμε έναν ενωρίτη. Θεός φορές τον που. Ναι, να μην κουράζουμε την ξένη κυρία με τα δικά μας. Πού ξέρει αυτή τον ενωρίτη μας. Τέκνον. Ναι, πάτερ. Πρέπει να πάω για τα αντίδωρα. Πάτερ, μια στιγμή. Το ράσο σας. Α, βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ. Για τα αντίδωρα πάω. Δεν πάω να ψαρέψω γρυφάδια. Πάλι εδώ. Αν νομίζεις ότι ήρθανε τα άγρια να διώξουνε τα ήμερα, σε γελάσανε και δεν στο είπανε. Μπαρντών. Ρε, άσε τις γαλλικούρες που μου ξεφύτρωσες από το πουθενά να μου κάνεις χαλάστρα. Σας παρακαλώ, από πού είναι η Κος. Και εκτός αυτού, εγώ έρχομαι τόσο καιρό και χθες μόλις σας είδα για πρώτη φορά. Εγώ το έχω χτίσει αυτό το μαγαζί. Αλήθεια, τα συγχαρητήριά μου. Εξαιρετικό οικοδόμημα. Αυτό που σου λέω. Δεν τα ψήνω εγώ 2 χρόνια με τον Πάτερ Νεκτάριο για να έρθεις εσύ από το πουθενά να μου τον αρπάξεις. Απορώ και πώς το σκεφτήκατε. Ή μάλλον κακώς απορώ. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν σας λείπει η χυδαιότητα. Τέκνον, τι βλέπω. Σφουγγαρίζει. Ναι, σφουγγαρίζω. Είπα να δώσω ένα χεράκι στην κυρία Βασιλική για να πάει να ξεκουραστεί. Δεσποινής. Τώρα μάλιστα. Να σας πω, Πάτερ, σήμερα δεν είναι εκείνο το event που μοιράζουμε φαγητό στον κόσμο? Το συσίτιο. Σήμερα και κάθε μέρα. Ωραία. Γιατί είπα να δώσω ένα χεράκι, αν θέλετε, ή δύο. Έχω κανονίσει να με βοηθήσει η Βασιλική. Μην ανησυχείς. Μπράβο. Γιατί ανησυχούσα. Σας αφήνω με την πατσαβούρα σας. Σταμάτα την παντομήμα και άκου. Πρέπει να οργανώσουμε το πρόγραμμά μας σχετικά με το παιδί. Ακριβώς. Το παιδί σας είναι ο πρώτος άνθρωπος που πρέπει να μάθει για το διαζύγιο. Είναι κρίμα να τα ακούσει από τρίτους. Εκτός αν θέλετε να του το πω εγώ. Ποιος παίρνει διαζύγιο, τι λέει ρε Τζένι? Κάτσε κάτω. Και εσείς κυρία Σίση, χωρίσαμε εντάξει, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για διαζύγιο. Κακώς. Γιατί να χρονοτριβείτε? Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή δεν σας μιλάω μόνο ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως παιδί χωρισμένων γονιών η ίδια. Δεν ήξερα. Η έννοια του πατέρα είναι κάτι ξεπερασμένο. Είναι κατάλοιπο της πατριαρχίας και της φεουδαρχίας. Όχι, πείτε μου, τι τον χρειάζεται τον άντρα, να βουλιάζει τον καναπέ? Εσείς είστε μια γυναίκα οικονομικά ανεξάρτητη. Το ρόλο του πατέρα πραγματικά μπορεί να τον παίξει κάποιος άλλος. Όποιος είναι εύκαιρος. Τι λέει αυτή η Τζένι? Θα ανοίγει το τευτέρι του το παιδί ποιος είναι ο πατέρας μου σήμερα, ο Μπακάλης? Μα δεν ανάγκη καν να είναι πρόσωπο. Μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, ένα φυτό. Έχω ένα φύκο που του φέρνει λίγο. Αχ, τι ακούω. Τώρα θα μας πει ξεήγκλωτη και τι θα κάνουμε. Πάμε σπίτι μας, Ρετζένι. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα? Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι θα πούμε στο Μανολάκι. Πώς θα του εξηγήσουμε γιατί ο μπαμπάς δεν είναι σπίτι. Ήταν σπίτι ποτέ του. Σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Δεν νομίζω να καταλάβει καμιά διαφορά. Πρέπει να γυρίσω στο μαγαζί. Πάμε, πάμε, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Αριστιδή, τι ακριβώς δεν έχεις καταλάβει μέχρι τώρα? Πηγαίνετε εσείς και θα μιλήσω εγώ μαζί του. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Καλή τύχη. Και στους δύο. Όχι, Τζένι, περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Καθίστε κάτω. Σας ακούω. Εγώ δεν θέλω να χωρίσω. Εγώ την αγαπάω τη γυναίκα μου. Θέλω να γυρίσω σπίτι μου. Αυτό είναι όλο. Ακούστε προσεκτικά τι θα κάνετε. Συγγνώμη. Μήπως ήρθατε μια καφέ χελώνα? Ναι. Συνεχώς. Δεν είναι τίποτα. Αφού δεν μπήκα καν στον κόπο να το δουλέψω στο διβάνι. Είναι τόσο γελιοδέστατα προφανές που νιώθω σαν να με προσβάλλει το ίδιο μου το υποσυνείδητο.
Κι εγώ όπως και εκείνη, κουβαλάω το σπίτι μου παντού όπου και αν πάω. Μαζί με τα πρέπει και τα ταμπού που μου φόρτωσε η ανατροφή μου. Εγώ είμαι η Χελώνα. Πού είπατε την είδατε? Στον ύπνο μου. Επαναλαμβανόμενα. Εδώ, στο πάρκο. Την είδατε? Όχι. Αν τη δείτε, είναι η καλύτερη μου φίλη. Δηλαδή, ο καλύτερος μου φίλος ήταν ο Δημήτρης. Αλλά μου τον πήρε η Νικόλ. Και τώρα έχω μόνο τη Χελώνα και τον μπαμπά μου. Πρέπει να τον πάρεις πίσω. Τι κάθεσαι? Θα την αφήσεις να σου πάρει τη Χελώνα με το έτσι θέλω? Το Δημήτρη μου πήρε, όχι τη Χελώνα. Ξέρεις πόσο σπάνιο είναι να βρεις κάποιον να αγγίζει την ψυχή σου, να σε νιώθει, να σε καταλαβαίνει? Δεν καταλαβαίνει και πολλά. Είναι και λίγο ηλίθιος. Επειδή είναι αγαθός γι' αυτό και βλέπει γύρω του το καλό και στον πολεμούν από παντού. Τι κάθομαι? Πρέπει να τον βοηθήσω, μόνο εγώ μπορώ. Κι ας πάει περίπατο η αξιοπρέπειά μου. Έτσι κι αλλιώς να το καλοσκεφτώ, δεν μου ήταν και τόσο χρήσιμη. Πάντα με οδηγούσε σε λάθος μονοπάτια. Αν τη δείτε, τη Χελώνα, πείτε της ότι είμαι εδώ. Και είναι τώρα βέβαιο αυτό? Γκαραντή σας λέω. Όποιος το εφάρμοσε πέτυχε στο 100% το σκοπό του. Μπα, δεν την ξέρεις καλά την Τζέννη μου. Την έχω ψυχολογήσει τη σύζυγό σας. Η ηρεμία του οικογενειακού περιβάλλοντος μετράει για εκείνη πάνω απ' όλα. Και τι καλύτερο από το να διευρυνθεί η οικογένειά σας κατά ένα άτομο. Και δηλαδή λες ότι άμα της το προτείνω... Θα πάρουν όλο το δρόμο τους. Το απαγορευμένο θα πάψει να είναι απαγορευμένο και η σύζυγό σας θα είναι ευχαριστημένη, γιατί θα μπορεί να ελέγχει το παιχνίδι εκ των έσω. Ακούστε τη σύμβουλή μου. Δεν θα χάσετε. Μοσχοβολάει αυτό που φτιάχνεις. Τι είναι? Παριστίδη, γιατί μου κουβαλήθηκες? Για να σου πω κάτι που θα σε κάνει να με δεις με άλλο μάτι. Πεθαίνεις? Μάτε καλέ κούφια η ώρα. Ωραία, λέγε και εξαφανίσου. Δεν σε θέλω εδώ μέσα. Κοίτα, Τζένι, άμα σου πω να ξαναγυρίσω στο σπίτι, θα μου πεις όχι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Δεν σου αρέσει όμως που μένω με τη Λίζα, έτσι δεν είναι? Δεν με νοιάζει που μένεις. Ξεκουβάλα τώρα. Γι' αυτό ξέρεις, σκέφτηκα. Τελείως μόνος μου. Θα φέρω τη Λίζα στο σπίτι. Θεϊκό, θα μείνουμε και οι τρεις. Εντάξει, με το παιδί και οι τέσσερις. Και δεν θα έχεις την έγνοια μου για το που κοιμάμαι και θα ελέγχεις το παιχνίδι εκ των έσω. Το απαγορευμένο θα πάψει να είναι απαγορευμένο. Τι λες? Σκύψε λίγο. Παρακαλώ. Τηλεφωνηθήκαμε προηγουμένως. Κλάρα Κοσμάτου που κουβάλα, η σύζυγη. Η χείρα του Θρασίβουλου. Εξαιρετικός άνθρωπος. Περάστε, σας στο σπίτι σας. Καθίστε. Όχι, ευχαριστώ, είμαι πολύ βιαστική. Ελπίζω να μην κρατάτε κακία. Ειλικρινά δεν γνώριζα ότι ο Θρασίβουλος ήταν παντρεμένος. Τους αποφεύγω τους παντρεμένους, είναι το έχω σαν αρχή μου. Δεν ήρθα εδώ για να συζητήσουμε τις σχέσεις σας με τον άντρα μου. Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, θέλω απλά να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, ξανά φτιάξα τη ζωή μου, έχω βρει τον άνθρωπό μου. Χαίστηκα. Εννοώ κάτι άλλο. Ήσασταν κοντά του τα κακά τις τελευταίες του στιγμές? Ναι, ο καημενούλης. Σαν τώρα το θυμάμαι. Καλά, καλά, καλά. Θυμάστε αν είπε κάτι πριν πεθάνει? Σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω, κάτι, οτιδήποτε. Α, τώρα που το λέτε. Ναι. Ναι, κάτι είπε. Τι, μπορείτε να θυμηθείτε ακριβώς? Είπε, Κλάρα, σ' αγαπώ. Να θυμάσαι ότι ήσουν πάντα η γυναίκα της ζωής μου. Σοβαρά? Είπε ο Θρασίβουλος τέτοιο πράγμα? Ναι, σαν να τον ακούω ακόμα. Είστε σίγουροι? Φυσικά, ασχέτως που τα είχαμε. Σας αγαπούσε σαν τρελός, σας το λέω εγώ. Εσείς είπατε ότι δεν είχατε ιδέα για την ύπαρξή μου. Μέχρι τα τελευταία του λόγια, όχι. Δηλαδή, δεν είπε κάτι άλλο? Τώρα που το λέτε... Ναι. Κάτι είπε. Τι? Είπε και... πεθαίνω.
Κάτι άλλο. Ε, τι να έλεγε. Το αετός πεθαίνει στον αέρα. Όλα σε δευτερόλεπτα έγιναν. Καλά, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να πάτε στο καλό. Θησαυρό χάσατε. Τώρα. Δεν άκουσα θρύο τηλέφωνο. Έμπαινε κάποιος και είπα να πω κι εγώ. Αν ενοχλώ... Έλα λίγο στην κουζίνα. Θα μου κολλήσει το ριζότο. Δεν θα μείνω. Απλά ξέχασε τις προάλλες ο μικρός τη ζακέτα του. Και θα μου πεις ζακέτα με τέτοιο καιρό. Χριστέ μου Τάσο, έχω γίνει σαν εκείνες οι μάνας που αναγκάζουν τα παιδιά τους να παίρνουν παντού ζακέτα. Και κάποιοι μπαμπάδες το κάνουν, μην ανησυχείς. Η Αγγελική, η Δανάη. Στο πάρκο. Τις έστειλα επίτηδες για να προλάβω να μαγειρέψω. Στα κρυφά. Η Αγγελική τελευταία επιμένει να μαγειρεύει εκείνη. Σήμερα έχει απειλήσει ότι θα φτιάξει για μιστά. Μου ρίχνεις λίγο νεράκι από το βραστήρα. Ναι, ναι, βέβαια. Έλα, σοβαρά μιλάς. Άσε μας ρε Τάσο, σαν να περίμενα για να το καταλάβω. Μην νομίζεις και ο δικός μου δεν πάει πίσω. Πλάκα έχουν, ε. Τώρα δεν μιλούνται, υποτίθεται. Εντάξει, είναι λίγο ζωντόβουλα και τα δύο. Sorry κιόλας. Έχεις κάσει η δικιά μου που δεν έρχεστε πια στο πάρκο. Γιατί βρε δώρα. Γιατί δεν έρχεστε πια στο πάρκο. Γιατί... Τάσο, πρέπει να φύγω. Εκείνη τη ζακέτα. Δεν στη δίνω. Να έρθει στο πάρκο, θα στη δώσω εκεί. Εξάλλου δεν είναι εδώ, την έχει πάρει ήδη η Δανάη μαζί της. Δεν ξέρω αύριο αν. Μεθαύριο, τη μεθαύριο. Θα σε περιμένω κάθε μέρα. Πρέπει να φύγω. Περίμενε. Να σου βάλω τα περάκι. Κράτα τη ζακέτα, για τη Δανάη. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να πηγαίνεις στην ερωμένη του άντρα σου και να τη ρωτάς τι είπε πριν πεθάνει. Κατάπια την περηφάνεια μου. Πάτερ, τι έχετε σήμερα? Είμαι λίγο κουρασμένος, δεν είναι τίποτα. Συνέχισε. Βγάλαμε καμιά άκρη? Όχι. Τα τελευταία λόγια του Θρασίβουλου λέει ότι ήταν ότι μ' αγαπάει και ότι ήμουν η γυναίκα της ζωής του. Και επειδή μου φαίνεται απίστευτο ότι τα είπε αυτά τα λόγια εκείνος, τίνω να πιστέψω ότι το έβγαλε από το μυαλό της για να με παρηγορήσει. Αυτή εμένα. Οπότε τζίφος. Δυστυχώς. Δεν πειράζει, νέκρο μου. Τουλάχιστον εσύ προσπάθησες. Έχω βρει κάποια προσωρινή λύση. Θα κυλήσει η κατάσταση για λίγο καιρό. Τι λύση? Κάτι αρπαχτές. Κάποια έκτακτα ευχέλαια, κάτι τρισάγια. Τώρα που έχετε τρισάγια, διάβαζε χτες την Αγία Γραφή. Από πότε διαβάζει την Αγία Γραφή? Από πάντα καλή μου, εγώ θρήσκα. Έχω περάσει από καμπάλα, από βουδισμό. Αυτό το διάστημα μελετάω το χριστιανισμό. Αβραάμ, γέννησε Ιακώβ. Ισαάκ. Ισαάκ, μάλιστα, ναι. Ισαάκ, γέννησε Ιούδα. Ιακώβ. Αχ, ναι, μα είναι τόσοι πολλοί. Μα δεν μου λέτε, όλα αγόρια γεννιόντουσαν τότε. Πάτερ. Πάτερ. Όπα. Τι. Πέταλα από γαρίφαλα. Ήταν μπερδεμένα στα μαλλιά σας. Θα είναι από την κηδεία που ήμουνα πριν. Φύσαγε στο κημητήριο και θα τα έφερε ο αέρας από κανένα στεφάνι. Χάτε τώρα, τέκνο μου. Την ευλογία μου. Δεν θέλετε να μείνω να σας βοηθήσω για το συσίτιο? Όχι, ευχαριστώ. Θα έρθει η Βασιλική. Μη σε κουράζω άλλο.
Α, θα έρθει η Βασιλική. Τι είναι τη σέλιδα της Καημενούλας? Ότι το μόνο που είπε ο Γάιδαρος ήταν αζαλέα, λεφτά, Σιέρα Λεόνε, 50-009. Τι είπε αυτό που ήθελε να ακούσει? Καλά δεν έκανε. Μ' αγαπάει πολύ. Αφού τσιμπιέται κάθε μέρα που ξυπνάει δίπλα μου, δεν το πιστεύει. Τσιμπιέται και μετά χαστουκίζεται. Είσαι σίγουρη ότι είναι από ευτυχία? Είσαι καθόλου καλά? Έρχεσαι εδώ να μου κάνεις παράπονα ότι η γκόμενά σου δεν σε ταΐζει? Τόσες ταβέρνες, πήγαινε φάε! Όχι, εγώ τα δικά σου θέλω. Να το σκεφτώσουν νωρίτερα. Τζενή, θα κάτσω να παραγγείλω σαν πελάτης. Εκεί με οδηγείς. Θα γίνουμε ρεζίλι. Ζήσει. Κύριε Διευθυντά, τι μπορώ να κάνω για σας? Έχει σκουπίδια. Είναι για να κύκλωση, ευχαριστώ. Αν μπορείτε μόνο να αλλάξετε και τη σακούλα. Ήθελα να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει. Κοιτάξτε, γενικά η παιδική εργασία είναι κάτι παρεξηγημένο, αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλας. Δεν τα έβαλα να μου αλλάξουν μπουζί. Ένα πλησιματάκι εκεί πέρα. Πάτερ, σήμερα πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί, τις άλλες μέρες τι κάνουμε? Σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για σας. Τέκνον. Σας παρακαλώ. Ανησυχώ πολύ για σας. Κάτι σας συμβαίνει. Μου λείψανε όλα. Και σε αυτά, Έλλη. Ενώ και σε εμάς. Θέλω να πω και εμένα. Και εμένα μου έλειψε, Στάσο. Ναι, όχι και εμένα. Να τα λέμε, ρε παιδιά. Μη χανόμαστε έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό που έκανε στο πάρκο ήταν σωστό? Εντάξει. Δεν θα ξανακολλήσω τσίχλα κάτω από το παγκάκι. Βρε Θανάση, δεν μπορείς να με ακολουθείς παντού. Ο Τάσος είναι φίλος μου, όπως η Δανάη είναι φίλη του Δημήτρη. Ναι, αλλά αυτοί κρυφογουστάρονται κιόλας. Μήπως ισχύει το ίδιο και για εσάς? Πώς να σου το πω καθαρά? Θα ήθελα να ήσουν άντρας. Γιατί τι είμαι, λεμούριος? Εννοώ άντρας με πυγμή. Πώς το λένε? Να χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι κάμια φορά. Να το χτυπάω, είναι. Συγγνώμη. Τρέμε, Τζακ Νόρις.